Οι βασικές πολιτικές επισημάνσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας διατυπώθηκαν από τον σύντροφο τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο, τον υποψήφιο περιφερειάρχη μας. Επιτρέψτε μου όμως ορισμένες σχετικές σκέψεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, με όσα στοιχεία μπορούμε να έχουμε, αλλά και με βάση τα όσα πολλά και πολύ εμπεριστατωμένα ακούσαμε από τις ομιλίες των προσκαλεσμένων. Πρώτο πρόβλημα είναι αυτή καθεαυτή η διάθεση των στοιχείων. Είναι εντελώς ανεπαρκής. Μας οδηγεί να εικάσουμε βάσιμα ότι πολλά από αυτά δεν υπάρχουν, είναι διάσπαρτα σε διάφορες υπηρεσίες, δεν είναι καταλλήλως και ενιαία συγκροτημένα, έτοιμα για χρήση από τα αρμόδια όργανα. Πολύ περισσότερο μας οδηγεί στο να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα ότι ελάχιστα, εξαιρετικά ελάχιστα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας. Πρόβλημα πρώτης της σημασίας, η αντισεισμική προστασία των σχολικών κτηρίων όπου φοιτούν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές. Από όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, το μόνο που σχεδιάστηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι το προβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σχολικών κτηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Μια πρώτη εκτίμηση, ένας μακροσκοπικός έλεγχος δηλαδή, που αν διαπιστώσει προβλήματα πρέπει να οδηγήσει σε λεπτομερέστερο δευτεροβάθμιο έλεγχο ή και στο τριτοβάθμιο με ολοκληρωμένη στατική μελέτη, πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες αντισεισμικούς κανονισμούς. Οι αποκαταστάσεις βέβαια είναι το επόμενο τέταρτο στάδιο. Με τον πρωτοβάθμιο λοιπόν έλεγχο ελέγχθηκαν συνολικά 18 σχολικά συγκροτήματα από τα συνολικά 110 που υπάρχουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πολύ λίγα δηλαδή. Κρίθηκαν ότι όλα χρήζουν δευτεροβάθμιο έλεγχο και έπεται βεβαίως μεγάλη συνέχεια. Μόνο 3 σχολικά συγκροτήματα προχωράνε σε ανακατασκευή, κυρίως επειδή βρίσκονται σε κεντρικά σημεία ή περισσότερο για εμβληματικούς λόγους, όπως είναι το γυμνάσιο που ανέφερε πριν ο κ. Πιτυλάκης και στην Κρυαζώτη και το από το οποίο αποφύτησε. Και μιλάμε μόνο για τα σχολικά συγκροτήματα, όπου φοιτούν, όπως είπαμε, χιλιάδες μαθητές, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει αυτό το θέμα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα, 22 τα περιέγραψε ο κύριος Λακίδης, από τα 100 που θα πρέπει να γίνουν για την προστασία της ζωής και της υγείας της νεολαίας. Ας συνυπολογίσουμε τώρα και όλα τα κτίρια δημόσιας χρήσης, τα νοσοκομεία, τα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, τις υπηρεσίες κάθε είδους, τα καφή κτλ., όπου η έλεγχη είναι ουσιαστικά παγωμένη, ανύπαρκτη, καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος και της καθυστέρησης. Η συνταγματική πρόνοια λοιπόν, μιας και είμαστε και σε περίοδο συνταγματικών αλλαγών, για προστασία της ζωής του λαού, όπως και οι πρόνοιες για την προστασία της εργασίας, της υγείας, της παιδείας, έχουν γίνει ανέκδοτο κάτω από τις αναγκαιότητες και τις προτεραιότητες αυτού του συστήματος με κέντρο το κέρδος. Όπου η ενίσχυση επιχειρήσεων προέχει όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά στην περίπτωση της αντισεισμικής προστασίας και της ζωής του λαού. Και δεν μπορούμε να σταματάμε εκεί. Δεν μπορούμε να μην συνυπολογίσουμε την αντισεισμική προστασία των χώρων εργασίας με χιλιάδες εργαζόμενους και βεβαίως της ιδιωτικής κατοικίας που πολλά υπόθηκαν και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Χωρίς σε καμία απολύτως περίπτωση να αθωώνουμε τις σημερινές δημοτικές ή περιφερειακές διοικήσεις που αναλώνονται σε έργα βιτρίνας ή κυρίως εξυπηρέτησης επιχειρηματικών επιλογών, δεν διεκδικούν, προσαρμόζονται στην κεντρική οικονομική αντιλαϊκή πολιτική. Αποδεικνύεται ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμα και με δήμους που πράγματι αγωνίζονται, διεκδικούν, εξυπηρετούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και όχι τη βιτρίνα και τον τουρισμό για την κερδοφορία κάποιων ξενοδόχων. Οι δυνατότητες λοιπόν ακόμη και αυτών των δήμων είναι ελάχιστες για ουσιαστική αντιμετώπιση της αντισεισμικής προστασίας. Με τις τεράστιες περικοπές δέντρων κονδυλίων που τους οφείλει το κράτος βγαλμένων από τη λαϊκή υπερφορολόγηση, ακόμα και με παρακράτηση των αποθεματικών τους τώρα για την πληρωμή των δανειστών, αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης και βαρύτητας του προβλήματος. Εμείς λοιπόν, σαν ΚΚΕ, σαν λαϊκή συσπήρωση, όπως μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να ρωτάμε, να ελέγχουμε, να πιέζουμε με κάθε τρόπο για το θέμα αυτό. Όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και έξω από αυτό με πρωταγωνιστή τη λαϊκή πρωτοβουλία. Την κινητοποίηση, για παράδειγμα, μαθητών, καθηγητών, γονιών, όλων των δημοτών για τις δημόσιες εγκαταστάσεις αλλά και τις ιδιωτικές. Αυτό σημαίνει για μας ένα παράδειγμα της λαϊκής αντιπολίτευσης που θέλουμε να χτίσουμε σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά. Θα διεκδικήσουμε την αποδέσμευση κονδυλίων από το κράτος και την ενίσχυσή τους, τον αναπροσανατολισμό των δημοτικών δαπανών, την πρόοδο των ελέγχων και των αποκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
τη συγκρότηση ενιαίου κρατικού συντονιστικού οργάνου και αντίστοιχου μητρώου ελέγχου, την εκπόνηση σχεδίου με ευθύνη επιστημονικών ερευνητικών Ινστιτούτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να συντονιστούν και να συμβάλλουν με προσωπικό, όπως για παράδειγμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από το ΕΤΖΑΚ κτλ., με επαρκή χρηματοδότηση, με ιεράρξη των έργων της σεισμικής θωράκισης, τη μελέτη της σεισμικής στρωτότητας των δικτύων κοινής ωφέλειας του φυσικού αερίου των οδικών αξώνων, τη στελέχωση και εκπαίδευση επιστημόνων και προσωπικού, την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού, με ελεύθερους χώρους που σήμερα δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό για την ασφαλή συγκέντρωση, με υποδομές για τη διαβίωση του πληθυσμού που σήμερα δεν υπάρχουν για τη στέγαση, την προσωρινή τους χώρους υγιεινής, τη σύντηση, την ιατρική φροντίδα, με έλεγχο ασφαλείας των παρακείμενων κτηρίων στους χώρους αυτούς. Παράλληλα όμως με τη διεκδίκηση, με τις διεκδικήσεις μας αυτές, θα θέσουμε το πρόβλημα και στην πραγματική του βάση, που είναι βάση πολιτική. Γιατί είναι πολιτική όταν ακόμα και η προστασία της ζωής υπόκειται στους περιορισμούς της ταξικής πολιτικής του αστικού κράτους. Πολιτική που εκφράζεται τόσο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα και τους αντίστοιχους υποψηφίους τους για τη Δημαρχία ή την Περιφέρεια. Κόμματα που διαγωνίζονται σε προθυμία να υπηρετήσουν τους αστικούς σχεδιασμούς για επενδύσεις και κέρδη. Και ο ζωτικός για τις ανάγκες του λαού μας αντισεισμικός σχεδιασμός και προστασία δεν αποφέρει κέρδη. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η δραστηριότητα αυτή ούτε από τις κυβερνήσεις ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έφτασε μάλιστα στο σημείο, κάνοντας με επίσημους οργανισμούς της, χρηματοδοτούμενος από αυτήν, ανάλυση κόστους και ωφέλους πάνω στην ανθρώπινη ζωή, να προτρέπει για παράδειγμα για την αντιπλημμυρική προστασία, να κατευθύνεται, λέει, στις περιοχές των πλουσίων, των υψηλών εισοδημάτων και όχι στις λαϊκές περιοχές, καθώς οι αποζημιώσεις του κράτους και των ασφαλιστικών εταιριών στις φτωχές συνοικίες είναι φθηνότερες, λόγω των φθηνότερων κατασκευών, από τις πλουσιότερες συνοικίες. Με λίγα λόγια, αφήστε τις λαϊκές συνοικίες να πληγούνε, λέει αυτή η μελέτη. Ή όταν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πλευράς της Ιταλίας, χρηματοδοτική βοήθεια για την αποκατάσταση σεισμικών σημειών σε χιλιάδες σπίτια, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μοναδική λύση είναι η ιδιωτική ασφάλιση των κατοικιών για σεισμικούς κινδύνους. Καταλαβαίνει ο καθένας ποιες αγορές κερδοσκοπίας επιδιώκει να ανοίξει πάνω στη φυσιολογική ανησυχία του κόσμου, με ποιο κόστος γι' αυτόν και με ποιον τα κέρδη. Η έκθεση των κινδύνων και τη συνολική υπόθεση τη αντισεισμική προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και βεβαίως χρηματοδότηση, όπως είπαν όλοι προλαλήσοντες. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει στην αναγκαία έκταση από το σημερινό σύστημα, του οποίου άλλες είναι προτεραιότητες. Για παράδειγμα, η πρόταση και στόχος πάλης του ΚΚΕ και του ταξικού εργατικού κινήματος για ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών, με ευθύνη μεταξύ των άλλων και για την αντισεισμική προστασία, τους ελέγχους κτλ., με συνδυασμένη αξιοποίηση του επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού δυναμικού σε μόνιμη βάση, μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που συζητάμε εδώ σήμερα και άλλα πολλά βέβαια, όπως τις κατασκευής αναγκαίων υποδομών, τις εργατικές κατοικίες κτλ. Είναι μια πρόταση που συνδυάζει και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως η σεισμική προστασία, αλλά και την ανάγκη των εργαζόμενων του κλάδου για μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με παραγωγή πραγματικά κοινωνικού έργου. Να μην γίνονται έρμεα δηλαδή της ανεργίας, της ελαστικής απασχόλησης, των εργολάβων, οι εργαζόμενοι του κατασκευαστικού κλάδου κάθε φορά που τελειώνει ένα έργο, φυσιολογικά. Και τέτοιους εργαζόμενους έχουμε πολλούς. Εδώ μάλιστα μέσα βρίσκονται εργαζόμενοι και επιστήμονες και από την Εγνατία Οδό, από το ΙΤΖΑΚ, όπου είχαμε και ομιλία, που η κυβέρνηση τα κλείνει και τους οδηγεί με μετατάξεις σε άλλους φορείς. Εργαζόμενοι στο μετρό που αγωνιούν για το μέλλον τους μετά την ολοκλήρωσή του. Που θα μπορούσαν αυτοί και πολλοί άλλοι βέβαια να αξιοποιηθούν μόνιμα και παραγωγικά σε έναν τέτοιο φορέα. Είναι μια πρόταση που συναντά τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο και πολλών άλλων ανθρώπων. Όμως δέχεται τον καλόπιστο αντίλογο. Καλά είναι αυτά που λέτε. Σήμερα όμως δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα λοιπόν βρίσκεται η ουσία της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ. Οι λαϊκές ανάγκες, όπως και για την αντισεισμική προστασία, είναι παρούσες και πιεστικές. Δεν αναβάλλονται για αύριο. Κάθε αναβολή σημαίνει ζημία και διακινδύνευση για το λαό. Εξυπηρέτηση και των πιο άμεσων και ζωτικών τέτοιων αναγκών σημαίνει άρση, στην πραγματικότητα ανατροπή του βασικού εμποδίου για την υλοποίηση τέτοιων ή άλλων προτάσεων του ΚΚΕ,
που συναντούν τη συμφωνία του κόσμου. Και το βασικό εμπόδιο είναι ο τρόπος ανάπτυξης σε γενικό, άρα και σε τοπικό επίπεδο. Είναι το γεγονός ότι κάθε αναπτυξιακή προοπτική πρέπει να συνδέεται με κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων. Οτιδήποτε άλλο είναι μη επιλέξιμο ως προοπτική. Όμως τα προβλήματα, οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν. Η ανατροπή αυτών των εμποδίων πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη της λαϊκής πάλης. Όχι περιμένοντας καρτερικά πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες για τη συνολική αυτή ανατροπή, αλλά με συσπήρωση και πάλι καθημερινή για τα λαϊκά προβλήματα, με στόχους πάλις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές επίγουσες λαϊκές ανάγκες. Οτιδήποτε πίσω από αυτό σημαίνει προσαρμογή στα σημερινά απαράδεκτα πλαίσια, υποχώρηση από τις ανάγκες του λαού, αλλά και τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγή. Τέτοιο στόχος πάλις είναι και ο νέος κρατικός φορέας κατασκευών που μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες μάζες. Η πάλη γι' αυτό λοιπόν, συνδυασμένα με την πάλη για όλα τα υπόλοιπα εργατικά και λαϊκά προβλήματα, μπορεί να κατευθύνει αυτή την πάλη, να οξύνει μέσα από την ταξική και πολιτική σύγκρουση τη συνείδηση του κόσμου, να αναδείξει τις πολιτικές προϋποθέσεις ανατροπής αυτού του μοναδικού εμποδίου της πολιτικής και του κράτους των μονοπωλίων. Αυτή την πολιτική λοιπόν παλεύει το ΚΚΕ παντού, και στις εκλογές και τις δημοτικές εκλογές με τους συνδυασμούς της λαϊκής συσπήρωσης. Είναι πολιτική που πατάει στο σήμερα και τις ανάγκες του. Και παλεύει για αυτές τις ανάγκες σήμερα, ετοιμάζοντας το αύριο που βεβαίως δεν πρέπει να αργήσει. Είναι ζωτική ανάγκη του λαού μας. Αξίζει λοιπόν μια τέτοια πολιτική πρόταση να υποστηριχθεί από τους εργαζόμενους και το λαό? Εμείς λέμε ναι και καλούμε όσους συμφωνούν στον αγώνα αυτό να απορρίψουν τα παραπλανητικά διλήμματα περί προόδου και συντήρησης που οδηγούν στον ίδιο αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Να κρίνουν με κριτήριο την πραγματικότητα και τις ανάγκες τους. Να ενισχύσουν τους συνδυασμούς της λαϊκής συσπήρωσης στις τοπικές εκλογές, να δυναμώσουν παντού το ΚΚΕ.